Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης για το κανάλι μου Farmer Revolution και όπως βλέπετε ακριβώς δίπλα μου βρίσκεται μία μπαταρία όπου είναι κατηγορίας LiFePO4, έχει 200 μπερόρια χωρητικότητα και είναι της εταιρείας Go Kilowattor. Αν επισκεφτούμε το site της εταιρείας Go Kilowattor, αν το προφέρω και σωστά φυσικά, θα δούμε ότι διαθέτει αρκετά μοντέλα μπαταριών με διαφορετική χωρητικότητα η κάθε μία και προφανώς φαίνεται να είναι μία εταιρεία με αρκετά μεγάλη εξειδίκευση στο κομμάτι των μπαταριών. Έχοντας παρουσιάσει σε προηγούμενα βίντεο μπαταρίες LiFePO4, πραγματικά έχουν πολλά πλεονεκτήματα. Κατά την προσωπική μου άποψη, το βασικότερο τους πλεονέκτημα είναι ότι έχουν πολύ χαμηλό βάρος, σχεδόν το 1 τρίτο από αντίστοιχες μπαταρίες ίδιας χωρητικότητας. Έχουν πολύ μεγάλο κύκλο ζωής, όπου φτάνουν σχεδόν τα 10 χρόνια. Το συγκεκριμένο όμως μοντέλο μπαταρίας που παρουσιάζω σήμερα έρχεται με ακόμα ένα πλεονέκτημα, καθώς στο πάνω μέρος μπαταρίας έχει ένα ενσωματωμένο βολτόμετρο όπου μπορούμε να βλέπουμε ανά πάσα στιγμή σε τι κατάσταση βρίσκεται η μπαταρία μας. Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 200 μπερόρια, με κύριο χαρακτηριστικό όμως όπως είπαμε των μπαταριών LiFePO4 να έχουν πολύ χαμηλό βάρος ανάλογα με τη χωρητικότητά τους. Έτσι λοιπόν η μπαταρία με 200 μπερόρια χωρητικότητα η συγκεκριμένη ζυγίζει 19 κιλά, που τα 19 κιλά συνήθως τα συναντάμε σε μπαταρίες με χωρητικότητα περίπου 80 μπερόρια. Οπότε ας περάσουμε να δούμε περισσότερα τεχνικά χρηστικά για την μπαταρία που σας παρουσιάζω. Το μοντέλο της μπαταρίας είναι 12V 200 μπερόρια, έχει τάση λειτουργίας 12,8V, χωρητικότητα όπως είπαμε 200 μπερόρια και μας δίνει ενέργεια 2560 βατόρες. Η τάση φόρτισης είναι στα 14,6V, έχει ένα κύκλο πλήρης φόρτισης πάνω από 4000, όπου μας δίνει μια διάρκεια ζωής σχεδόν 10 χρόνια. Επίσης διαθέτει προστασία αδιαβροχοποίησης IP65, όπως επίσης διαθέτει και το σύστημα BMS, ουσιαστικά ελέγχου και διαχείρισης της μπαταρίας. Στα τεχνικά χαρακτηριστικά της μπαταρίας ανέφερα ότι διαθέτει και το σύστημα BMS, όπου η κύρια λειτουργία του είναι ουσιαστικά την βελτίωση του ποσοστού χρήσης της μπαταρίας, ταυτόχρονα κάνει αποτροπή της υπερφόρτωσης και υπερβολικής εκφόρτωσης της μπαταρίας, όπως ταυτόχρονα αυτό που κάνει είναι την παράταση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας. Για να μπορέσουμε όμως να μεταφέρουμε την μπαταρία, όπως είπαμε το βάρος είναι 19 κιλά, έχει αρκετά μεγάλο μέγεθος και γι' αυτό το λόγο διαθέτει δύο χειρολαβές στα πλάγια, είναι αυτές εδώ και έτσι μπορούμε πολύ εύκολα να την μεταφέρουμε. Οπότε θα πάρω την μπαταρία, θα πάμε στον πάγκο εργασίας να την φορτίσουμε και να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τις δοκιμές μας. Πάμε.
όντως ολοκληρώσει και το πρακτικό κομμάτι του βίντεο. Ουσιαστικά σύνδεσα κάποια μηχανήματα πάνω στην μπαταρία. Για αρχή φυσικά την πήγα πάνω στον πάγκο εργασίας, τοποθέτησα τις βίδες που διαθέτει στην αρχική της συσκευασία, όπου είναι και η πόλη της μπαταρίας, μετά την φόρτισα, όπου σύμφωνα με το φορτιστή μου που έχει 20 αμπέρ δυνατότητα, χρειάστηκε για να φορτίσει η μπαταρία μας περίπου 10 ώρες. Επίσης πραγματικά πολύ βολικό είναι η οθόνη που διαθέτει η μπαταρία, όπου μας δείχνει την τάση εξόδου της μπαταρίας, αλλά και σε τι κατάσταση βρίσκεται όσο αφορά την χωρητικότητά της. Φυσικά μπορούμε να κάνουμε και άλλες μικρορυθμίσεις, καθώς υπάρχει ένα μενού που μπορούμε να συνδεθούμε και να αλλάξουμε κάποιους παραμέτρους, όπου για αυτή τη διαδικασία θα συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσεως. Έχοντας αναφέρει και σε προηγούμενα βίντεο ότι οι μπαταρίες LiFePO4 είναι ιδανικές ακόμα και για να τροφοδοτήσουμε αγροτικά μηχανήματα, όπως είναι τα αεροραυδιστικά, όπου χρειαζόμαστε μία μπαταρία να έχει αρκετά μεγάλη ισχύ όλη την ημέρα, δηλαδή να μην έχει γρήγορη πτώση της τάσης, να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και επίσης να έχει χαμηλό βάρος. Φυσικά η συγκεκριμένη μπαταρία, αν και έχει αρκετά χαμηλό βάρος για την χωρητικότητά της, την κάνει αρκετά μεγάλη για να τροφοδοτήσουμε ένα ρευστό μηχάνημα, αλλά μιας και πολλοί χρησιμοποιούν καρότσι μεταφοράς της μπαταρίας που έχουν στο χωράφι, θα μπορούσαν ακόμα και μια τέτοια μπαταρία τόσο μεγάλης χωρητικότητας να τροφοδοτήσουν όχι ένα αλλά ακόμα και δύο ελαφριστικά μηχανήματα ταυτόχρονα. Η χρήση μιας μπαταρίας όσο αφορά τον αγροτικό τομέα, ειδικά στην ελαιοκαλλιέργεια, δεν είναι μόνο για να τροφοδοτήσουμε τα ελαφριστικά μας μηχανήματα κατά τη διάρκεια της συγκομιδής, αλλά με τη χρήση ενός κονβέρτερ θα μπορούσαμε να είχαμε τάση εξόδου 220 V στο χωράφι μας, όπου να τροφοδοτήσουμε με ρεύμα είτε κάποια εργαλεία ή μηχανήματα που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, ή ακόμα και να φορτίζουμε τις μπαταρίες από τα μηχανήματα ή εργαλεία μπαταρίας που χρησιμοποιούμε κατά τη διάρκεια του κλαδέματος ή οποιασδήποτε άλλη εργασία κάνουμε στα χωράφια μας. Τις μπαταρίες LiFePO4 με μεγάλη χωρητικότητα, όπως είναι αυτή που σας προσφέρω σήμερα, συνήθως τις επιλέγουν κάποιοι όπου έχουν κάποιο φωτοβολταϊκό σύστημα και θέλουν να τροχοδοτήσουν με ρεύμα, είτε κάποιο τροχόσπιτο, είτε μία αποθήκη ή γενικά έναν χώρο όπου θέλουν να τροφοδοτήσουν με ρεύμα κάποιες ηλεκτρικές συσκευές. Λόγω της μεγάλης χωρητικότητας αλλά και ενέργειας που διαθέτει η συγκεκριμένη μπαταρία, σύμφωνα με την εταιρεία, μπορεί να μας δώσει πολύ μεγάλες αυτονομίες σε κάποιες συγκεκριμένες συσκευές. Όπως βλέπουμε, για παράδειγμα, ένα πιστολάκι όπου έχει ισχύ 1875W θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε για περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να τροφοδοτήσουμε με ρεύμα ένα ψυγείο όπου έχει ισχύ 45W για 52 ώρες. Και φυσικά ανάλογα τον κονβέρτερ που χρησιμοποιούμε θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και την ανάλογη ισχύ τη συσκευή που θέλουμε να τροφοδοτήσουμε. Οπότε τώρα ας περάσουμε να δούμε και πόσο κοστίζει η μπαταρία που μόλις παρουσίασα. Φυσικά θα βρείτε κάτω στην περιγραφή του βίντεο το σχετικό link ώστε να μπορέσετε να την αγοράσετε. Και έτσι λοιπόν έχουμε μια μπαταρία της εταιρείας Go Kilowattor με 200 αμπερόρια χωρητικότητα με ενσωματωμένη οθόνη LCD, όπου θα τη βρούμε στην τιμή των 469€, αλλά γράφοντας τη λέξη Farmer Evolution 20, εκεί που γράφει κουπόνι, παίρνετε μια έξτρα έκπτωση 20€ και έτσι η τελική της τιμή διαμορφώνεται στα 449€ και σημειωτέων έχει και δωρεάν έξοδο αποστολής. Ένα ακόμα βίντεο έφτασε στο τέλος του, όπως παρουσίασα μια μπαταρία, πραγματικά πολύ μεγάλη χωρητικότητα, πάρα πολύ ενέργεια, εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, ενσωματωμένη οθόνη ώστε να πάει στιγμή να βλέπουμε την τάση εξόδου αλλά και σε τι κατάσταση βρίσκεται η μπαταρία μας. Θα έλεγα ότι είναι μια εξαιρετική επιλογή, τουλάχιστον ποιοτικά φαίνεται να είναι πάρα πολύ προσεγμένη. Μην ξεχνάμε ότι έχει πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής, όπως όλες τις μπαταρίες φυσικά LiFePO4. Οπότε, αν κάποιος ενδιαφέρεται για μια μπαταρία, είτε για τον αγροτικό τομέα, είτε για οποιαδήποτε άλλη εργασία όπου του χρειάζεται μια μπαταρία, είναι μια καλή λύση. Αν σου άρεσε το βίντεο, πάντα ένα like, κάνε και μια εγγραφή στο κανάλι μου, ώστε να ενημερώνεσαι για ό,τι καινούργιο ανεβάζω. Γεια σας.